γνωστός συγγραφέας των ιστορικών βιβλίων, 13 ιστορικών βιβλίων και αρθρογράφος της Huffington Post, ο κύριος Γιώργος Ρωμανός, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και να σας πω, κύριε Ρωμανέ, ότι πάρα πολλοί ζητούν να σας βγάζω στον αέρα πιο συχνά. Μ' ακούτε? Μάλιστα, κυρία. Σας ζητάει εδώ ο κόσμος της Θεσσαλονίκης μετά από όσα έχετε πει στην εκπομπή. Αλλά οι υποχρεώσεις σας είναι πολλές. Τους έχω εξηγήσει ότι δεν γίνεται να είστε κάθε μέρα. Έχετε και δικές σας υποχρεώσεις. Λοιπόν, θέλω λίγο την άποψή σας. Έχει κλείσει η δουλειά με τα Σκόπια? Τι λέτε? Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε και χαίρομαι γιατί όντως υπάρχει ανταπόκριση όλων αυτών που γράφω και που λέω στο ραδιόφωνο και σε άλλα μέσα. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και αυτό μπορεί κανείς να το δει και στην Google. Με μεγαλύτερη ανταπόκριση, φαντάζομαι, σε εμάς, το Focus, έτσι. Βεβαίως. Η Google μας δίνει μόνο στο τελευταίο κείμενο, γιατί δεν υπάρχουν, και είναι σχετικό με αυτά που λέμε, γιατί δεν υπάρχουν σλαβομακεδονική γλώσσα και σλαβομακεδόνες, μας δίνει 80.000 αναγνώσεις σε Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία κτλ. Ευχαριστώ όλο αυτόν τον κόσμο που φυσικά είναι αδύνατο να τον ξέρω. Σημαίνει λοιπόν ότι. Υπάρχει ενδιαφέρον, κόσμος, υπάρχει. Ναι. Και ο κόσμος θέλει να ακούσει κάτι διαφορετικό. Όντως έχετε δίκιο να μεταφέρετε αυτό το κλίμα ιτοπάθειας που καλλιεργεί πρώτα απ' όλα η ίδια η κυβέρνηση. Ότι όλα έχουν τελειώσει. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι όλα έχουν τελειώσει. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Έστω και το κλείσουν με τον πιο επαχθή και δοσιλογικό τρόπο. Δεν έχω άλλη λέξη. Αυτό για μας τους Έλληνες δεν σημαίνει τίποτα. Από την επόμενη μέρα θα αρχίσει ένας νέος απελευθερωτικός αγώνας για να πάρουμε πίσω το όνομα της Μακεδονίας, τα δίκαιά μας και τα απαράγραπτα. Δεν μου λέει τίποτα λοιπόν η προσπάθεια του κυρίου Κοντζιά. Αν βάλουν τις υπογραφές οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, πώς θα γίνει αυτό που λέτε? Κοιτάξτε να δείτε. Οι παμακεδονικές έχουν κινηθεί. Άλλες πιο σκληρά, μιλώντας για και περιγράφοντας την ποινή. Δεν θα την πω εγώ, την ποινή που προβλέπεται για την εσχάτη προδοσία και άλλες, έτσι είπα, μακεδονική και αυστραλίες και τα λοιπά, πιο ομαλά, μην κάνοντας όμως πίσω, πιο ήρεμα μάλλον, ναι, πιο ήπια, να το πω πιο σωστά, μην κάνοντας όμως πίσω στα παράγραπτα δικαιώματά μας. Δηλαδή λέτε έχει κινητοποιηθεί ο κόσμος, ούτως ή άλλως είναι επιποδός όλος αυτός ο κόσμος. Βεβαίως. Δεν θα αφήσουν να... Βεβαίως. Υλοποιηθούν αποφάσεις. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό συλλαλητήριο στην Αμερική, με πολύ καλές θέσεις και από τις παμακεδονικές Αμερικής, αλλά και από τον κλήρο. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω για άλλη μια φορά, ό,τι και να κάνουν οι κάπηλοι, το μοναστήρι, που είναι ένα από τα νοτιότερα κομμάτια της Σφύρων, του κράτους των Σκοπίων, ναι, σήμερα ο χάρτης τους, έχω αποδείξει εγώ με χάρτη, βρισκόταν πάντοτε στην Πελαγωνία και προς βορρά Παιωνία Δαρδανία. Ναι. Ουδέποτε τα χώματα αυτού του κράτους σήμερα ακουμπούσανε στη ήτανε Μακεδονία. Ουδέποτε. Υιοθετήσαμε όμως το χάρτη των Τούρκων, υιοθετήσαμε τους χάρτες των Οθωμανών και έτσι έχει δέσει το πράγμα παγκοσμίως. Ναι. Προπαγάνδες και τα λοιπά. Πώς σωστά λοιπόν μπορούν να αλλάξουν, με τη γνώση, με την αλήθεια, με νέους χάρτες, εφόσον... Εγώ θα πω, ακούω. Όχι. Εφόσον δεν το κάνει η επίσημη ελληνική πολιτεία αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε μάχη οι πολίτες, ναι, λοιπόν, χωρίς τους εκπροσώπους μας, της γραμμής. Μάλιστα. Δηλαδή έχει ακουστεί αυτό που θα πω, δεν το λέω εγώ για πρώτη φορά. Θα πάνε να περάσουν αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο, πιθανώς με 151, να το πω και μισό, έτσι, να πάνε να το περάσουν από τη Βουλή. Πώς θα μπουν σε αυτή τη Βουλή? Ο κόσμος θα είναι απ' έξω, θα τους περιμένει. Έχει εξαγγελθεί αυτό το πράγμα. Πώς θα κυκλοφορήσουν στα χωριά τους, στις πόλεις τους, στις περιφέρειές τους? Είναι τόσο σίγουροι ότι θα μπορέσουν να κυκλοφορήσουν προδίδοντας και παραδίδοντας τη Μακεδονία και τα χώματά μας? Διότι αυτό γίνεται τώρα. Θέλω να συμπληρώσω και λίγο αυτό που έλεγα προηγουμένως. Πρώτον, ουδέποτε το μοναστήρι βρισκόταν στη Μακεδονία. Δηλαδή ο νότος των Σκοπίων, του κράτους των Σκοπίων, ποτέ δεν βρισκόταν στη Μακεδονία. Τελεία και παύλα. Βρισκόταν στην Πελαγωνία και βορείως Παιωνία, Δαρδανία. Ουδέποτε η γλώσσα τους, όπως έχουμε αποδείξει όλοι που ασχολούμεθα με το θέμα, ήτανε τίποτε άλλο παρά
βουλγαροσλαβικά. Ξέρετε ότι συμφωνώ μαζί σας, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Όπως λένε, ρεαλιστική πολιτική θα πρέπει να καταστρωθεί, γιατί έχουμε και το αλβανικό στοιχείο και το βουλγάρικο στοιχείο στα Σκόπια. Τα οποία, προσέξτε, δεν έχουν μιλήσει ακόμα. Για το συγκεκριμένο θέμα, λέτε, της χρήσης του ονόματος. Βέβαια, δεν έχουν τοποθετηθεί. Και μάλιστα μέχρι τώρα ό,τι έχουν τοποθετηθεί και οι Βούλγαροι έχουν πει ότι δεν θα επιτρέψουν τον όρο Μακεδονίας, διότι αυτός, επισήμως ο πρωθυπουργός τους, διότι αυτό σημαίνει διεκδίκηση της δίθεν Μακεδονίας του Πυρήν, δηλαδή του βουλγάρικου κομματιού που με προπαγάνδα έχουν πλασάρει, το οποίο και αυτό ποτέ δεν ήταν στην πραγματικότητα Μακεδονία, είναι ένα κατασκεύασμα των Βουλγάρων. Και δεύτερον, και οι Αλβανοί, εδώ σκοτώνονται αυτή τη στιγμή ακόμα για το αν θα είναι επίσημη γλώσσα η αλβανική ή δεν είναι. Και ναι, αλλά μπαίνουν διλήμματα, κύριε Ρωμανέ. Διλήμματα αν θέλουμε μια μεγαλύτερη Αλβανία, αν θέλουμε μια μεγαλύτερη Βουλγαρία ή αν θέλουμε μια Μακεδονία εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι συγκαλυμμένος δοσυλλογισμός. Εμείς θέλουμε κάτι άλλο. Οι νεοκομιτατζίδες των Σκοπίων σήμερα να δώσουν δικαιώματα στον ελληνισμό ο οποίος υπάρχει εκεί και καταπιέζεται. Η Πελαγωνία που είπα δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει Μητρόπολη Πελαγωνίας. Φέρει το όνομα η περιοχή γύρω από το μοναστήρι. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί, όσες χιλιάδες είναι, να καταγραφούν και να δοθούν ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα οι κομιτατζίδες, οι φασίστες αυτοί, καταπιέζουν τους Έλληνες στο έδαφος τους. Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Και δεύτερον, να έχουμε έναν πλήρη φάκελο με όλα αυτά τα στοιχεία και με τους 160 και περισσότερους διεθνείς προσωπικότητες, καθηγητές κτλ. Οι οποίοι ήταν στο ψήφισμα της Αμερικής προχθές, οι υπογραφές τους εννοώ, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, με όλα αυτά τα στοιχεία να κάνουμε μια κανονική προσφυγή στον ΟΗΕ, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και σε όλα τα φόρα διεκδικώντας την κλοπή, τη μοναδική κλοπή που γίνεται αυτή τη στιγμή σε όνομα, εθνότητα και εδάφη στο μέλλον. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι ο αγώνας τώρα ξεκινά. Και θέλω να πω και ένα εμβληματικό παράδειγμα. Όλος ο κόσμος είχε αναγνωρίσει τη γνωστή εθνικιστική Κίνα ως εθνικιστική Κίνα. Η Κίνα δεν την αναγνώρισε ποτέ. Γιατί μας λένε το παράδειγμα των αναγνωρίσεων. Πολλές προβοκάτσιες πέφτουν. Πολλές οι τοπάθειες που τις καταπίνουν αμάσιτες οι Έλληνες. Ναι, έτσι. Γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε και μια άλλη συγκυρία, τον κύριο Ερντογάν και τις προκλήσεις από την Ανατολή. Λοιπόν, αν είναι τυχαίο αυτό, όλο αυτό το πράγμα, δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, αλλά δεν πιστεύω ότι στην πολιτική και στην διπλωματία υπάρχει κάτι τυχαίο. Χαίρομαι που με ρωτάτε γι' αυτό. Με βρίσκεται στο γραφείο μου, στο κομπιούτερ μου, να δουλεύω αυτό το θέμα ακριβώς που τίθεται. Πού πάει η ιστορία με την Τουρκία και πού πάει, και αυτά μπορούμε να τα πούμε σε μια επόμενη συνέντευξη με τα Χαράς. Βεβαίως και δεν είναι τυχαίο, το μακρύ χέρι της Τουρκίας μιλάει για αδερφούς σε Κομωτινή, Εύρο, Ξάνθη, για αδερφούς σε Σκόπια και σε Αλβανία, και βέβαια έχει το θράσος να μιλάει και για Τούρκους σε Γερμανία και Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν, περίπτωση όλα αυτά να γίνονται σε συνεργασία ή σε συνέργεια με το αμερικανικό στοιχείο, γιατί εδώ και μήνες έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή με ανταποκριτή από τη Νέα Υόρκη ότι τέθηκε στη συνάντηση Τσίπρα-Τραμπ το θέμα του λιμανιού Αλεξανδρούπολης, ότι οι Αμερικανοί θέλουν το λιμάνι Αλεξανδρούπολης για να μην έχουν οι Ρώσοι μόνο το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Εδώ επιτρέψτε μου να γελάσω, διότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι είμαι ο πρώτος που το λέει στον αέρα. Οι Αμερικανοί έχουν πάρει ήδη την Αλεξανδρούπολη. Έχουν ήδη βάση ελικοπτέρων και επισκευαστική βάση. Ας ψάξουν όσοι έχουν τέτοιες αφελείς απορίες, να τις ο κύριος Τσίπρας το έχει δώσει ήδη. Αυτή τη στιγμή κάντε ένα τηλεφώνημα στο Δήμαρχο Αλεξανδρουπόλεως να σας ενημερώσει για τα ελικόπτερα τα αμερικανικά που έχουν έρθει από την Ουκρανία, Ρουμανία και άλλα, και για τις επισκευαστικές μονάδες που χτίζονται εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός όμως είναι ένας λόγος ότι οι Αμερικανοί, όντας πανίσχυροι στον ελληνικό βορρά, δεν κόπτονται ντε και καλά αυτό το μόρφωμα να ονομαστεί Μακεδονία. Και κάτι άλλο που είναι παρήγορο, ναι, εντός αγωγικών παρήγορο, έτσι. Εχθές ο πρόεδρος, ο υπουργός εξωτερικών των Σκοπίων, είπε «Η Μακεδονία σκέτο
και να τροποποιήσετε εσείς το όνομά σας, δηλαδή εμείς οι Έλληνες, ή τίποτα. Ο μαξιμαλισμός, θυμηθείτε το, είναι η δυναμίτιδα σε όλο αυτό το οικοδόμημα του δοσυλλογισμού που έχει στηθεί από αυτούς που έχει στηθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρωμανέ. Σας ευχαριστούμε.